Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε λίγο με το WordPress να πούμε μερικά ακόμα πράγματα, να δούμε τι γίνεται με την τελευταία έκδοση. Αλλά πριν δούμε τι γίνεται με την τελευταία έκδοση, σκέφτηκα πως είναι καλό να πιάσουμε να φτιάξουμε ένα μικρό site, να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μικρό site για να είναι ελεύθερο επαγγελματία χρησιμοποιώντας μόνο δωρεάν εργαλεία. Οκ. Okay. Okay. Εμείς θα φτιάξουμε ένα μικρό site για έναν life coach, θα εξηγήσω παρακάτω τι είναι αυτό, είναι μια κατηγορία επαγγελματιών που την εξερευνώ τέλο πάντων γιατί φτιάχνω ένα theme, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να δεις και την διαδικασία που ακολουθώ χοντρικά ας πούμε και θα μπορούσε να ακολουθήσει και εσύ έτσι για πολύ μικρά sites και το βασικό που έχεις να δεις εδώ είναι το πώς θα μπορούσες με πραγματικά δωρεάν εργαλεία να φτιάξεις ένα μικρό site, οκ. Okay. Οπότε ναι, πάμε να το δούμε. Χαρά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Ε, αυτό το βίντεο θα είναι μάλλον ή δύο ή τρία βίντεο. Ε, θα το χωρίσω δηλαδή σε δύο ή τρία βίντεο, ώστε να δεις ρε παιδί μου λίγο ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να πηδάς κατευθείαν μέσα στο, στα εργαλεία ώστε να δημιουργήσεις κάτι έτσι. Πρέπει να κάνεις μια προεργασία, πρέπει να, κάνεις μια, να οργανωθείς κάπως. Και όσο καλύτερο οργανωθεί στην αρχή, τόσο καλύτερο είναι και το αποτέλεσμα. Γιατί θα δει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μελετήσει, πρέπει να σκεφτεί πώ θα το οργανώσει και όλα αυτά. Ε, στο λέω γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατευθείαν όταν σκέφτονται ότι πρέπει να φτιάξουν ένα site, ψάχνουν να βρουν theme, ψάχνουν να βρουν templates για τον page builder που χρησιμοποιούν, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί για να δούνε πώ θα φαίνεται όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό, όλο αυτό έχει να κάνει με κάποιε πληροφορίε που πρέπει να λάβουμε πρώτα έτσι, από τον επαγγελματία τον, που πάμε να υποστηρίξουμε. Ε, τώρα, όπω σου είπα, ο επαγγελματίας στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένας life coach. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι σε βοηθάνε να βελτιώσει διάφορα κομμάτια της ζωής σου, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά κτλ. δεν ξέρω κατά πόσο είναι δημοφιλές στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Παρ' όλα αυτά, ε, την ίδια διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθήσει για ένα site που απευθύνεται σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, έτσι, είτε είναι ψυχολόγος, ας πούμε, που είναι όχι παρεμφερέ, αλλά είναι, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν μόνοι του τέτοιου είδου υπηρεσίε. Ένα personal trainer, ή ένα οδοντίατρο. Ε, γενικά, αυτό είναι ένα έτσι, process που θα μπορούσε χοντρικά και γρήγορα να ακολουθήσει ώστε να βγάλει, να πάρει μια εικόνα για το πώ θα επιτεθεί στο πρόβλημα. Ωραία, οπότε πάμε να το δούμε. Λοιπόν. Καταρχάς, εδώ πέρα έχω μια φωτογραφία την οποία και καλά ε, αυτή είναι η επαγγελματία που με έχει προσεγγίσει για να τη φτιάξει το site. Έτσι, η Ασημίνα, η Τσιαμάλου. Τη έδωσα ένα όνομα για να Ξέρουμε για ποιον μιλάμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο άνθρωπο. Αν υπάρχει, μάλλον η συγκινήση μου για σου Ασημίνα. Δεν νομίζω όμω. Δεν είμαστε και πολλοί. Anyway, λοιπόν, η Ασημίνα είναι life coach και προσφέρει κάποιε πολύ συγκεκριμένε υπηρεσίε. Έκατσα λοιπόν εγώ και καλά τώρα με την Ασημίνα και κάναμε μια κουβέντα μια ώρα και είπαμε λίγο για το business τη και για τι απαιτήσει τη και για όλα αυτά. Και έκατσα λοιπόν και τα κατέγραψα σε ένα εξελάκι. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε πώ θα μα βοηθήσει αυτό να προχωρήσουμε στο, πώς θα, στη δομή του site. Οκ, okay. Λοιπόν, όπω είπαμε, η Ασημίνα είναι live coach. Ε, θέλει να φτιάξει ένα site, επιτέλου, γιατί έχει από εδώ και από εκεί πράγματα. Αλλά όταν τη ρώτησα, α πούμε, τι, γιατί θέλει να το φτιάξει αυτό το site, ε, πέραμε, τι, τι, Θέλει απλά μια παρουσία για να λέει ότι έχει όπω έχουν και οι συνάδελφοί τη, ή υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Ε, πάνω στην κουβέντα λοιπόν, καταλήξαμε ότι η Ασιμίνα λοιπον καταληξαμε οτι η ασημινα θελει να αυξήσει το πελατολόγιο τη. Έχει πελάτε, αλλά θέλει κι άλλου αλλά θέλει να αυξήσει και το authority τη. Τι είναι αυτό. Ε, όταν είσαι σε ένα κλάδο, ρε παιδί μου, και θέλει με κάποιο τρόπο ας πούμε, να ηγηθεί αυτή τη ε, κατάσταση, προσπαθεί να αυξήσει το authority σου. Να δείξει, ρε παιδί μου, ότι ναι, μεν, εγώ είμαι ένα καλό επαγγελματία, αλλά μπορεί να είμαι και λίγο καλύτερο από κάποιου άλλου. Έτσι. Γιατί έτσι και εκείνο και το άλλο, γιατί το κάνω καλύτερα. Για χίλιου δύο, λόγου. αυτό. Έχει κάποια πλεονεκτήματα γενικά, ρε παιδί μου, στου κλάδου. Στου επαγγελματικού κλάδου, δηλαδή όταν ε, εμφανίζει περισσότερο, μιλά για τη δουλειά σου περισσότερο, γενικά τοποθετείσαι, παίρνει θέση, γράφει τη σκέψη σου, μοιράζει πράγματα, αυτό σε βάζει σε μια καλύτερη θέση. Έχει ένα μεγαλύτερο visibility, έτσι. Περισσότεροι άνθρωποι θα σε δουν, οπότε μάλλον υπάρχουν και περισσότερε πιθανότητε να βγάλει πελάτε μέσα από αυτό το pool ανθρώπων. Οπότε η, η Ασημίνου λέει ότι εγώ θέλω να το αυξήσω αυτό το πράγμα μέσα από το site μου. Δηλαδή είναι. Ε, κάτι το οποίο επιδιώκει πέρα από το να φέρει πελάτες, δηλαδή να μάθουν τις υπηρεσίες και κάποιος να επικοινωνήσει μαζί της. Ε, αυτή λοιπόν είναι η δύο βασικοί στόχη. είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουμε. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει και για τον εαυτό σου. Δηλαδή, αν θέλει να φτιάξει ένα site για τη δική σου επιχείρηση, α μια μικρή παρουσίαση, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνει. Δεν είναι δηλαδή, να βγει εκεί έξω και να ρωτήσει ποιο είναι το καλύτερο template για έναν δικηγόρο ή για έναν γιατρό. Δεν έχει να κάνει αυτό. Δικηγόρο με δικηγόρο διαφέρει, γιατρό με γιατρό διαφέρει, μπλα μπλα μπλα. Πρέπει να καθίσει να καταγράψει κάποια πράγματα. Αυτό σου δείχνω τώρα. Λοιπόν, οι υπηρεσίε που προσφέρει η Ασημίνα λοιπόν είναι το life coaching, το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν κάποια θέματα στη ζωή του και πιστεύουν ότι μπορούν να βελτιωθούν, να πηγαίνουν στην Ασημίνα, τα συζητάνε και ψάχνουν τρόπου για να τα βελτιώσουν. Είναι το executive coaching, το οποίο executive coaching απευθύνεται κυρίω σε ανθρώπου οι οποίοι αναλαμβάνουν μεγάλα πόστα σε μεγάλε εταιρείε με πάρα πολλέ ευθύνε. Α πούμε, το πρόγραμμα είναι πιεστικό και γίνεται ένα κακό χαμό εκεί. Οπότε η ζημί να έχει ένα εξπερτίζ στο πώ να coachάρει τους ανθρώπου ώστε να τα ανταπεξέλθουν καλύτερα στι ε, απαιτήσει τη δουλειά. Και το career coaching, στο οποίο είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερωθεί μου, στην καριέρα του και ψάχνουν τρόπου για να το βελτιώσουν, να κάνουν το επόμενο βήμα, να βρουν καλύτερη δουλειά ή να βελτιώσουν τι σχέσει με του ανθρώπου μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και όλα αυτά. Έτσι. Ε, επίσης, κάτι που βγήκε από τη συζήτηση είναι ότι η Ασημίνα προσφέρει μία ώρα δωρεάν ε, συνάντηση. Δηλαδή, μπορεί να την πάρεις τηλέφωνο και να πας μία ώρα να δεις ρε παιδί μου, να σου κάνει, δεν σε χρεώνει κάτι. Okay. Εγώ το σημείωσα εδώ πέρα ω call to action αυτό. Ότι θα είναι μάλλον το πιο σημαντικό μα bait, το πιο σημαντικό μα αγκίστρι να πιάσουμε κόσμο και να δημιουργήσουμε leads, να δημιουργήσουμε δηλαδή ευκαιρίε. Μετά στη συζήτηση είδαμε ότι η Ασημίνα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκε 35-55 ετών. Ε, ο λόγο που επιλέγει μόνο γυναίκε δεν τον διευκρίνησε. Είπε ότι δεν ενδιαφέρει, δεν αποκλεί άντρε, αλλά είναι, ε, προσωπικά θεωρεί ότι θέλει γυναίκε πελάτησε. Ε, προέκυψε ένα συμπέρασμα δικό μας από τη συζήτηση γιατί συμβαίνει αυτό ε, έχουν ανώτερη εκπαίδευση, έχουν τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο, έχουν κάποιο μεταπτυχιακό, γενικά έχουν σπουδέ. Το ετήσιο δεμάτο είναι από 35 έω 50.000 -50 ευρώ. Ε, έχουν δώσει προτεραιότητα στην καριέρα του και μέσα από του πελάτε τη ρε μου έχει ανακαλύψει ότι περισσότεροι άνθρωποι που, τους, που, την προσεγγίζουν έχουν προβλήματα στι προσωπικέ και στι κοινωνικέ σχέσει. Έτσι, δηλαδή, επειδή έχουν αφιερωθεί στην καριέρα του, α πούμε, ε, έχουν αφήσει κάποια πράγματα πίσω. Και επειδή είναι αυτό το συμπέρασμα που είπα πριν, επειδή ζούμε σε έναν άνδρο κρατούμενο κόσμο, πούμε, τα περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονται στο γυναικείο πληθυσμό σε τέτοια θέματα. Οπότε θεωρεί ότι υπάρχει μεγαλύτερο κοινό να απευθυνθεί, α πούμε. Okay. Ε, μετά. Ε, πάλι πάνω στη συζήτηση καταλήξαμε ότι επειδή θέλει να αυξήσει το θόρυτη της μέσα από το site της θέλει να εμφανιστεί η ίδια, θέλει να δείξει τον εαυτό της, δηλαδή όσο περισσότερο μπορεί και έχει καταγράψει από το υπάρχουν πελατολόγιο τη, ε, τη έχουν δώσει testimonials. Τη testimonials είναι, πώ να το πω, είναι. Ε, ένα feedback που παίρνουμε από τον πελάτη, ρε παιδί μου, που λέει ότι ναι, πήγα στην Ασημίνα και με βοήθησε εκεί, 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 μπλα, μπλα, μπλα. Έχει λοιπόν αυτή καταγράψει αρκετά τις και όπως μου είπε έχουν, έχει πάρει και το, την άδεια να τα χρησιμοποιήσει αυτά στο site μαζί με μια φωτογραφία. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θεωρεί η ίδια ότι πρέπει να δώσουμε πολύ έμφαση σε αυτό με τη λογική ρε παιδί μου και συμφωνήσαμε σε αυτό ότι μάλλον κάποιοι άνθρωποι θα ταυτιστούν με αυτά που θα διαβάσουν οπότε μάλλον θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους και θα επικοινωνήσουν πιο εύκολα με την ασημίνα. Οπότε αν δείξουμε πολύ την ασημίνα και τους πελάτες μάλλον θα είναι πιο εύκολο να την προσεγγίσουν νεότεροι πελάτες. Μετά πιάσαμε μια κουβέντα για το περιεχόμενο και είπαμε ξανά ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ίδια για να αυξήσει το authority της έτσι για να δείξει ας πούμε ότι είναι ρε παιδί μου, ένα, μια, ένα σημαντικό capacity μέσα σε αυτή την αγορά. Ε, στα testimonials, ε, το έχω συμπιώσει και εδώ βασικά, έχει καταγράψει κάποια και έχει και φωτογραφίες. Ε, μετά θέλει να παρουσιάσουμε τις τρεις αυτές υπηρεσίες αναλυτικά και κάθε μία έχει έναν τιμοκατάλογο. Εδώ πέρα συζήτησα αν θα χρειαστεί βοήθεια με το πώς θα δομήσει αυτό το περιεχόμενο και αν ε, έχει ήδη ας πούμε, γραμμένα κάποια κείμενα ή πρέπει να καθίσει να καταγράψει ας πούμε, τις ε, πληροφορίες αυτές. Μου είπε ότι θα το καταγράψει και ότι ε, το πώς θα δομηθεί αυτό αποφασίσαμε με παιδί μου ότι μάλλον θα το δώσουμε και σε ένα τύπο που κάνει SEO για να το βελτιώσει λίγο και για τις μηχανές αναζήτησης αν χρειαστεί ξέρεις, ένα τέτοιο optimization, αλλά γενικά είναι κάτι που θα αναλάβει ίδια. Επίση, μου είπε ότι λαμβάνει συχνά τι ίδιε ερωτήσει ξανά και ξανά και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Οπότε καταλήξαμε ότι πρέπει να κάπου να δείξουμε μια ενότητα συχνέ ερωτήσει. Δηλαδή, τη ρωτάνε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Οπότε απαντάει έναν έναν σε email, α πούμε, και θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα το να δημιουργηθεί μια ενότητα που έχει. Γιατί είναι πολλέ. Μου είπε ότι είναι αρκετέ. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα, έτσι να υπάρχει μια τέτοια ενότητα στο site. Ε, φυσικά, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας και μια φόρμα επικοινωνίας, να δείξει κάποια links για, προς τα social media που χρησιμοποιεί. Ε, μου είπε ότι θέλει να αρχίσει να αρθογραφεί για το coaching και επίσης συμφωνήσαμε και ότι είναι πολύ καλή στρατηγική να κάνει τέ, κάτι τέτοιο, ας πούμε, και, που θα τη βοηθήσει στο authority αλλά θα τη βοηθήσει και με το site της, έτσι στι κατατάξει και όλα αυτά, γιατί θα είναι ένα site πιο ζωντανό, θα έχει περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται, θα το μοιράζεται στα social media κτλ. Οπότε μετά, αν αποφασίσει να κάνει κάποιε ενέργειε προωθητικέ, τα έχει υλικό ας πούμε, να μοιράσει και έξω. Και φυσικά θα χρειαστούμε και πληροφορίε για την ίδια όσον αφορά το βιογραφικό τη. Αυτοί κάνουν διάφορα σεμινάρια κατά καιρού και παίρνουν κάποιε πιστοποιήσει. Οπότε ναι, αυτά είναι γενικώ τα πράγματα που θέλει να δείξει στο site τη. Ε, τώρα, ε, κάναμε μια συζήτηση γενικά για το αν έχει αφιερώσει, αν έχει επενδύσει τίποτα χρήματα σε λογότυπο, σε κάποιο branding, σε, ε, ε, αν χρησιμοποιεί ξέρω εγώ κάποια γραμματοσύρά για κάποιο λόγο οτιδήποτε και μου είπε ναι, έχει κάνει μια μικρή επένδυση κάποια στιγμή, είχε δώσει κάποια χρήματα για να φτιάξει ένα λογότυπο, ε, χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα δύο χρώματα όπως τα δούμε, ε, έχει τυπώσει και κάτι μικρά booklets με πληροφορίες τα οποία δίνει σε ανθρώπους εδώ και εκεί και στο τέλος σε μια ερώτηση που λέει αν υπάρχουν κάποια highlights στην καριέρα της μέχρι τώρα ρε παιδί μου είπε ναι υπάρχει, υπάρχουν τέσσερις συνεντεύξεις σε τέσσερις πάρα πολύ γνωστές εφημερίδες εκεί έξω. Okay. οπότε κοίτα τώρα πώς ας πούμε έτσι πολύ γρήγορα με πέντε αράδες καταγράψαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Καταγράψαμε καταρχάς τις υπηρεσίες που προσφέρει, τους στόχους που έχει η ίδια, ε, μας μα έχει δώσει ένα πολύ έτσι, συγκεκριμένο προφίλ για του πελάτε που έχει μέχρι τώρα. Οπότε μπορούμε εμεί να προσαρμόσουμε και τη γλώσσα και το ύφο πάνω του. Ε, καταλήξαμε και συμπεράναμε στο τι πρέπει να δώσουμε έμφαση στο site. Οκ. Okay. Έχουμε έναν περιορισμό ότι υπάρχουν κάποια χρώματα, οπότε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και πάρα πολύ, γιατί είπε ότι θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Ε, για τους λόγους της, αλλά θεωρεί ότι είναι καλό και εμείς συμφωνήσαμε ότι είναι καλό ρε παιδί να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα, γιατί να είναι μπλε το site και πράσινη κάρτα ας πούμε και το έντυπο υλικό που τυπώνει και όλα αυτά και μάθαμε ας πούμε κάτι που ακόμα σημαντικό το οποίο είναι οι συνεντεύξει που έδωσε στι εφημερίδε, που θα βοηθήσουν και σε εμά για να δώσουμε κάποιε προτεραιότητε όπω θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, αφού πήραμε εμεί τώρα αυτέ τι πληροφορίε, καθίσαμε μετά έτσι μια ώρα με την ησυχία μα και φτιάξαμε ένα sitemap, δηλαδή πώ θα μπορούσαμε να τα δομήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και ε, καταλήξα, ε, εγώ κατέληξα, θα σου δείξω εγώ πώ το προσεγγίζω και πώ το σκέφτομαι αυτό το θέμα, ότι χρειαζόμαστε αυτέ τι σελίδε. Λοιπόν, δηλαδή, θα χρειαστούμε ένα homepage, ένα about. Ε, το about είναι το βιογραφικό τη, μια σελίδα με υποσελίδε για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά, ένα FAQ για τι συχνέ ερωτήσει, testimonials γιατί μα είπε ότι έχει, το blog τη, και μια φόρμα επικοινωνία. Okay. Και έχω σημειώσει εδώ πέρα ότι θα υπάρχει ο περιορισμό των χρωμάτων και τη τυπογραφία, το οποίο θα δούμε τώρα αν βρούμε γραμματοσυρέ κοντά σε αυτό που μα έδειξε ή αν υπάρχουν διαθέσιμε, α πούμε, για να τι χρησιμοποιήσουμε κι εμεί. Okay. Εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα, έτσι, ένα, γενικό outline το οποίο περιγράφει το περιεχόμενο που σκέφτομαι να βάλω σε κάθε σελίδα, πολύ, πολύ χοντρικά. Άσε το homepage για το τέλος, θα σου εξηγήσω. Ε, γενικά τώρα, επειδή ακούγεται συνέχεια στο κεφάλι μου το ότι θέλει να δώσει έμφαση στην ίδια, σκέφτομαι το εξή. Να δώσω μεγάλη έμφαση στην ίδια πώ. Ε, ε, σε, σε, κάθε σελίδα που μπαίνει, γιατί σε ένα site είναι απαραίτητο να μπει από το homepage και να ξεκινήσει το ταξίδι, έτσι μπορεί να έρθει από μια μηχανή αναζήτηση, μπορεί να έρθει από ένα άρθρο κτλ. Θα ήθελα σε κάποιε βασικέ σελίδε ε, θα, σκέφτηκα ότι είναι καλή ιδέα να τη προτείνω λοιπόν να έχει ένα πολύ μικρό section πάνω ψηλά, μια φωτογραφία τη και μια μικρή περιγραφή για κάτι που θεωρεί σημαντικό για το συγκεκριμένο page, έτσι, για το περιεχόμενο που θα δούμε στο συγκεκριμένο page. Δηλαδή, στο About, α πούμε, θα μπορούσε να ξεκινήσει μια φωτογραφία τη και μια μικρή, πολύ μικρή περιγραφή για την ίδια. Πάρα πολύ μικρή περιγραφή, α πούμε, έτσι, ένα zoom. -y. Μετά να περιγράψουμε ας πούμε, το περιεχόμενο, το βιογραφικό τη, τι και όλα αυτά και μετά να βάλουμε ένα call to action ένα call to action. Το οποίο call to action από τη συνέντευξη που κάναμε διαπίστωσα ότι είναι αυτό. Μία ώρα δωρεάν. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο κάποιο να πάει να κάνει μία ώρα δωρεάν. Ε, ε, να πάρει αυτή την υπηρεσία, α πούμε, και μετά να κρίνει αν θα συνεχίσει και να, φυσικά να πληρώσει. Οπότε θεωρώ ότι σε όλε τι σελίδε αυτό το call to action. Αυτή την ενέργεια, δηλαδή να τη στείλουμε κάπου να Πάρει τηλέφωνο, να συμπληρώσει τη φόρμα, να επικοινωνήσει με την Ασημίνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, ε, ναι, θα το έχω μάλλον σε αρκετέ σελίδε. Επίση, στα services, live coaching. Πάλι η Ασημίνα, πάλι η φωτογραφία τη, πάλι ένα μικρό κειμενάκι πολύ γρήγορο για το live coaching. Α πούμε, μια τάκα, κάτι που παίζει, κάτι που θα δώσει γρήγορα σε ένα χρήστη να καταλάβει ότι ε, αυτή, μάλλον, είναι η τύπησα. Και αυτό είναι που λέει για το live coaching. Από κάτω το περιεχόμενο αναλυτικά τι γίνεται με το life coaching. Και τέλο πάλι το call to action για το δωρεάν τηλέφωνο, για τη δωρεάν επικοινωνία. Το ίδιο για το executive coaching και το ίδιο για το career coaching. Δηλαδή οι υπηρεσίε να είναι δομημένες ακριβώ το ίδιο, απλά σε κάθε μία να αλλάζει, μάλλον η φωτογραφία και το ζουμάκι που μα δίνει στην αρχή. Από κάτω το περιεχόμενο φυσικά θα είναι διαφορετικό για την άλλη υπηρεσία και μετά το ίδιο call to action. Δηλαδή σε όλε τις σελίδε να τις στείλουμε εκεί, να, να του κυνηγήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να μαζέψουμε ανθρώπου που θα κλείσουν μια ώρα δωρεάν. Μετά, στη σελίδα των συχνών ερωτήσεων δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε την σημαίνω πάλι ψηλά γιατί είναι συχνέ ερωτήσει. Μάλλον κάποιο τα έχει μπει δύσκολα να έρθει από έξω. Έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, μπορεί και να έρθει βέβαια. Αλλά ε, μάλλον θα είναι ενότητα που θα ψάξει ενώ έχει πάει σε κάποιε άλλε σελίδε. Άρα εδώ δεν τη θέλω να τη δω, γιατί δε, θέλω να, το, να μην το κουράσω και πάρα πολύ. Άρα θα πάω κατευθείαν στι συχνέ ερωτήσει και θα τι απαντήσω. Αλλά στο τέλο τη σελίδα θα έχω το call to action ότι αυτά παίζουν. Έλα, επικοινώνησε. Στα testimonials, το ίδιο ακριβώ. Θα ακολουθήσω την ίδια ακριβώ στρατηγική. Δηλαδή τα testimonials, τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι και από κάτω το call to action. Αν θε να γίνει κι εσύ ένα από αυτού του ανθρώπου. Ε, στο blog επίση, άρθρα, στη σελίδα του άρθρου. κάτω χαμηλά call to action πάντα, δηλαδή διάβασα να έχω κάτι να κάνω, Πέρα από το να διαβάσω άλλα άρθρα, όπως θα δούμε, έχω φτιάξει μια γρήγορη δομή και θα σου εξηγήσω γιατί το έχω προσεγγίσει έτσι. Αλλά πάντα να υπάρχει ένα call to action. Και τέλος η, η, η σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας και τη φόρμα που στην ουσία θα είναι το σημείο που θα κάνουμε link αυτό το call to action. Alright. Και θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι μια πολύ έτσι, normal... Δομή για ένα τέτοιο site. Πάμε και στο homepage να σου εξηγήσω τώρα τι σκέφτομαι. Πάντα αφήνω το homepage τελευταίο για αυτέ τι σελίδε, αφού αποφασίσω πώ θα χειριστώ το θέμα ε, στι ε, σελίδε περιεχομένου. Γιατί συνήθω τραβάω πράγματα από αυτέ τι σελίδε για να φτιάξω το homepage. Οπότε το homepage τώρα στην ουσία πάλι θα δώσουμε έμφαση. Με το που μπει κάποιο δηλαδή, μπαμ να δει την Ασημίνα, να πάρει μια γρήγορη περιγραφή. Έχουμε το πλεονέκτημα των άρθρων, όπω μα είπε ε, στι εφημερίδε μπορούμε να έχουμε ένα social proof, social proof είναι κάτι που επιβεβαιώνει ότι εμείς ξέρουμε τι κάνουμε ρε παιδί μου, να έχω δώσει μια συνέντευξη στα νέα, στο έθνο, στην καθημερινή, στην αυγή, whenever ας πούμε, οπότε δεν είναι ότι τα λέω εγώ, είναι ότι εντάξει με έχουν πλησιάσει κάποια μέσα, αυτό λέγεται social proof, έτσι και πολύ σημαντικό να φαίνεται σε μια σελίδα. Μετά πολύ γρήγορα με μια μικρή περιγραφή να δείξουμε τις τρεις υπηρεσίες κάπως, ότι αυτά προσφέρω εγώ παιδιά, αυτά κάνω. Ε, αφού μα είπε ότι θα έχει φωτογραφία από τα testimonials, καλό θα είναι έτσι ένα βαρύγω του που ένα καλό, ένα δυνατό testimonial να το ξαναχρησιμοποιήσουμε και να δείξουμε ρε παιδί μου ότι κάποιο άνθρωπο να μιλάει, α πούμε, πάλι για μένα. Εδώ πέρα έχω ξεχάσει να βάλω τα benefits. Τα οποία benefits τι είναι, θα ήθελα να έχω στο homepage μια ενότητα όπου. Ε, πάρα πολύ γρήγορα σε μια λίστα θα μου εξηγεί γιατί να επικοινωνήσει κάποιο με την Ασημίνα. Γιατί για, πε μου πέντε πράγματα, α πούμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Έτσι. Ε, μετά θα ήθελα να έχω πάλι το call to action, δηλαδή είδε με είδε. Είδε ότι έχω ένα credibility από εφημερίδε, social proof. Είδε τι υπηρεσίε που κάνω. Είδε και έναν άνθρωπο που έχει λάβει αυτέ τι υπηρεσίε. Είδε και του λόγου που θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να επικοινωνεί μαζί μου. Μπαμ. Θέλω να επικοινωνείς μαζί μου. Έτσι. Call to action. Και από κάτω μετά να δείξω, α πούμε, και κάποια άρθρα. Τα τελευταία μου άρθρα. Τα τρία τελευταία μου άρθρα. Οκ. Κάπω έτσι δηλαδή το φαντάζομαι εγώ. Έχω πάει λοιπόν εδώ πέρα τώρα στο προγραμματάκι που χρησιμοποιώ εγώ που είναι το Adobe XT, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει το τετράδιό σου, δεν απαραίτητο να χρησιμοποιήσει software. Και έχω κάνει έτσι μια δομή, πολύ γενική όπω θα δει, δεν υπάρχουν τίποτα λεπτομέρειε, για το πώ φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να δομηθεί όχι σχεδιαστικά, αλλά αυτά που λέγαμε πριν να τα δει και λίγο οπτικά. Δηλαδή, στο homepage να έχω την ασημίνα, α πούμε εδώ, μαζί με μια περιγραφή. Δηλαδή, μπήκα στο homepage σε δύο δευτερόλεπτα να έχω καταλάβει. Πια είσαι να πάρω μια οπτική έτσι, επαφή και ο τίτλο και κάνω αυτά. Social proof, να δείξω α πούμε και αν έχω links προ τα άθρα να τα βάλω. Αλλιώ να δείξω α πούμε τα λογότυπα των εφημερίδων που έπαιξε η συνέντευξη. Ε, Τι υπηρεσίε μου. Το testimonial, ένα βαρύγδουπο testimonial, τα benefits που σου είπα πριν, δηλαδή να πω σε πέντε, με πέντε λόγια γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να επικοινωνήσεις μαζί μου, το call to action, και τα λέει articles. Θα έχω ένα footer και ένα header φυσικά μενού και τα λοιπά και το footer θα το αξιοποιήσω καλά σε αυτό το site. Αλλά μας μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο, άρα το homepage δομείται κάπως έτσι. Μετά στο about είπαμε πάλι σε μήνα κάπως μην κοιτάς τώρα ότι είναι ιδιαίτερο το τετράγωνο, μάλλον δεν θα, όχι μάλλον δεν θα δώσω ίδια βαρύτητα όπως το homepage, απλά έχω εκεί πέρα σχηματικά για να θυμάμαι ότι πρέπει να δώσω έμφαση στην ασημίνα με κάποιο τρόπο. Το περιεχόμενο και το call to action. Service, άσε πάλι ψηλά περιεχόμενο call to action. Στο FAQ, όπως είπαμε στις συχνές ερωτήσεις, δεν χρειάζεται να βάλουμε την ασημίνα πάλι εδώ μπροστά πρώτη μούρη. Ας, δώσουμε, ας απαντήσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις. Το ίδιο και στα testimonials. Μετά στο blog βλέπεις ότι θεωρώ ότι θα παίξουμε ένα κλασικό layout blog. Δεν χρειάζεται κάτι σπουδαίο, έτσι και αλλιώς ο κόσμος αυτά μπαίνει αν να διαβάσει, όχι να χαζέψει το layout. Ότι δεν χρειάζεται κάποια διαφοροποίηση τρελή. Θα έχω όμω πάλι εδώ πέρα γρήγορα ε, Λίγε πληροφορίε για την ασημεία, α πούμε, με ένα link μάλλον προ τη σελίδα About έτσι ώστε κάποιο που θα προσγειωθεί σε ένα άρθρο να δει ποιο το έγραψε γρήγορα και αν θέλει να μάθει περισσότερα να επικοινωνήσει μαζί τη. Και μια βοηθητική περιοχή για social media κτλ. Το ίδιο και στο content, έτσι. Το content πάλι ήταν όπω το FAQ και τα testimonials. Άρα τι έκανα εδώ πέρα τώρα, δεν ασχολήθηκα με design, ασχολήθηκα με μια έτσι. Ε, πώς να σου πω, μια ματιά πολύ γενική για να δω τι περίπου λέει θα χρειαστώ. Βλέπω λοιπόν εδώ πέρα ότι για το about και το service μάλλον θα είμαι πολύ κοντά όσον αφορά το, το layout. Το FAQ και το testimonials επίση. Το blog θα είναι ένα καινούριο layout, αλλά το, content, το contact, το επίσης μάλλον θα είναι όπως είναι το FAU και το testimonials. Άρα έχω μια γρήγορη ματιά για το τι templates θα χρειαστώ να σχεδιάσω. Alright, alright. Και επιστρέφω λοιπόν αφού έχω κάνει αυτή την έρευνα και έχω σημειώσει κάποια προαπαιτούμενα που θα χρειαστώ από την Ασημίνα. Έχω εδώ πέρα και καλά μια φωτογραφία που θα ήθελα να τη δείξω. Ότι θα χρειαστώ τέτοιου τύπου φωτογραφίε, όχι να βγάλει το κινητό τη και να μου στείλει. Α πούμε, θα πρέπει να επένδυσει κάποια χρήματα. Πάει σε ένα φωτογράφο να βγάλει κάποιε φωτογραφίε. Γιατί θα χρειαστώ τρει-τέσσερι σε διάφορε πόζε. Αλλά ναι, αυτό είναι το στυλ που χρειάζομαι για να δώσω αυτό, για να περάσω αυτό το μήνυμα που θέλω στο κοινό που θέλει. Ε, θα χρειαστώ αναλυτικέ, όπω είπαμε, όπω συμφωνήσαμε, περιγραφέ των υπηρεσιών για να τι στείλω εγώ μετά σε έναν άνθρωπο που μου τι κάνει και να optimize όσον αφορά το, ε, το, keyword density και όλα αυτά τα πράγματα. Τα τεστιμόλια με τι φωτογραφίε που μου έταξε. Ε, τα benefits, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πέντε λόγου για του οποίου θα διάλεγε κάποιο την ασημίνα γρήγορα. Δηλαδή, είχα πέντε λεπτά να διαλέξω την ασημίνα. Πε μου, πήγαινε. Πέ, ρίχτα, θα την έβαζα να μου γράψει αυτά. Τι συχνέ ερωτήσει που μου πείτε, ότι ακούει συνέχεια και συνέχεια. Αν υπάρχουν κάποια άρθρα για να ξεκινήσει το blog να ρολάρει από τώρα, αλλιώ να ενεργοποιηθεί όταν θα ξεκινήσει να γράφει τα άρθρα τη. Και το βιογραφικό τη με τι πιστοποιήσει τη κτλ. Άρα, είδε τώρα ότι μέσα σε. Εν αυτή η διαδικασία τώρα μου πήρε μια... περίπου μία με μία μισή ώρα να, την... να τα καταγράψω όλα αυτά, έτσι. Αν πούμε ότι κάναμε και μία ώρα με την τύπησα για να. Ε, συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, είμαστε στι 2 με 2,5 ώρε. Αλλά όπω θα δει τώρα, όταν θα ξεκινήσουμε να. στο επόμενο βίντεο, θα ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα την κάθε σελίδα, να τη δίνουμε μια μορφή, θα δει πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάναμε τώρα και πόσα προβλήματα θα μα λύσει στο πήγαινε έλα και στο τι template να διαλέξω και τι γίνεται με τα χρώματα και έχει αυτά που χρειάζομαι και και και. Alright. Άρα, δεν μιλήσαμε για WordPress, μιλήσαμε στην ουσία για design, μιλήσαμε για το πώς προσεγγίζουμε έτσι ένα μικρό site και στο επόμενο βίντεο θα δούμε, όπως είπα, το πώς προσεγγίζουμε πάλι σχεδιαστικά, χοντρικά αυτό το θέμα πριν αρχίσουμε και πηδήξουμε μέσα στο WordPress όπου με ένα δωρεάν theme που θα σας το δώσω εγώ και θα είναι πάντα δωρεάν, με ένα δωρεάν plugin που είναι διαθέσιμο και έξω και μόνο το WordPress μπορούμε πραγματικά να φτιάξουμε ένα τέτοιο site ε, και να είναι αξιοπρεπέστατο. Αξιοπρεπέστατο. άξιο προπέστατο. all right. Λοιπόν, ε, αυτά για το αυτό το βίντεο. Αν έχεις κάποια ερώτηση για αυτή τη διαδικασία, είμαι εδώ. Ε, σήμερα είναι μεγάλο Σάββατο. Ε, εύχομαι σε όλους καλή ανάσταση και αύριο καλό Πάσχα. Και θα τα πούμε σύντομα με το επόμενο βίντεο αυτή της κατάσταση. Οκ, okay, οκ. Okay. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye-bye.